Τώρα υπάρχει και μια έρευνα που αναρωτιέμαι, αυτή η έρευνα για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Κρήτης, τι ακριβώς δείχνουν, τι αποτυπώνουν, ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει. Οικονομικό επιμελητήριο, εργαστήριο λογιστικής χρηματοοικονομικής διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ. Και καλημερίζω τον καθηγητή χρηματοοικονομικής, τον κύριο Χρήστο Φλόρο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Γεράκη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Δώστε μας αλήθεια, μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία ακούμε, το στρίμωγμα των επιχειρήσεων, τι είναι αυτό το οποίο καταγράφετε εσείς, τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων? Καταρχήν να αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και των Επιμελητηρίων Ηρακλείου και Λασιθίου. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να καταγράψει και να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να δούμε και τις επιδράσεις και τι έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις από δυσμενείς συγκυρίες όπως η εξάπλωση της πανδημίας, αλλά και πρόσφατα ο πόλεμος στην Ουκρανία και προφανώς η ενεργειακή κρίση και η επισητιστική κρίση. Και όλα αυτά βέβαια τα οποία προέρχονται από εκείνη την άλλη τη μεγάλη την οικονομική κρίση, στην οποία, μέσα στην οποία είμαστε βουτυγμένοι, έτσι κύριε Φλόρο? Ναι, οπότε θέλουμε να δούμε, να χαράξουμε στρατηγικές που θα ενισχύσουν το επιχειρήν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης. Ωραία. Άρα προσπαθούμε με αυτή την έρευνα να συμβάλλουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, ωραία, το καταγράψεις έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα. Το πώς το βλέπεις την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην πορεία. Για το πώς μπορείς να προωθήσεις αυτές τις παρεμβάσεις με αναπτυξιακό πρόσημο. Αυτό το οποίο λοιπόν διαπιστώνεται ως συμπέρασμα για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Κρήτης, δηλαδή Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, έτσι? Ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο καταγράφει, με κύριε καθηγητά? Βλέπουμε ότι η δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Ανατολικής Κρήτης έχει δυσκολέψει, αφού επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση στις τιμές ενέργειας και των πρώτων υλών. Αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, όπως εξεύρεση εργατικού δυναμικού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς επηρεάζονται και από τη φορολογία, από τις ασφαλιστικές εισφορές, που επηρεάζουν το κόστος των επιχειρήσεων. Όλα αυτά καταγράφονται στην έρευνά μας. Παρουσιάσαμε χθες τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ στο Ηράκλειο, όπου παρουσία και φορέων αλλά και των επιχειρηματιών και των ανθρώπων της αγοράς. Παρουσιάσαμε και συζητήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα σχολίασαν και επίσης καλεσμένοι ήταν ο κ. Μαρκάκης, από ο CEO του ομίλου Αμπαντουβάς, ο κ. Τσικνάκης, CEO του Κόσμο Σπορτ, και μαζί με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, τον κ. Αλιφιεράκη και τον κ. Οικονομάκη και τον κ. Καρτέρη από το Οικονομικό Επιμελητήριο, συζητήσαμε όλο αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, για να σταματήσουμε λοιπόν στη δική σας έρευνα, και εσείς ως καθηγητής λογιστικής χρηματοοικονομικής στο ΕΛΜΕΠΑ, πείτε μας, λέτε, δυσκόλεψε η λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ανατολική Κρήτη εξαιτίας των απανωτών κρίσεων. Είναι το ένα δεδομένο. Είπατε επίσης ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό. Είπατε ότι το ενεργειακό κόστος έχει κάνει ασύμφορη ουσιαστικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αναφέρεστε στο σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί μιλάμε για την Ανατολική Κρήτη και για περιοχές οι οποίες έχουν να κάνουν πολύ με τον τουριστικό τομέα, κύριε Φλόρο, από τη μία, και αν βέβαια αυτό καταγράφεται μόνο στα αστικά κέντρα ή αναφέρεται και στην ενδοχώρα. Κοιτάξτε, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν ένα ερωτηματολόγιο 29 ερωτήσεων με 5 θεματικές ενότητες. Το δείγμα μας ήταν οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Κρήτη και η περίοδος ήταν κυρίως το β' εξάμηνο του 2022. Αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις σε διάφορες τομείς δραστηριότητας, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο και η βιομηχανία. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ότι ο τουρισμός είχε πάει πάρα πολύ καλά το 2022, έτσι. Αλλά εμείς βλέπουμε και άλλες επιχειρήσεις και άλλους τομείς δραστηριότητας και το αποτέλεσμά μας είναι συνολικό. Είπατε εμπόριο, βιομηχανία. Εμπόριο, βιομηχανία και προφανώς είναι και οι παροχές υπηρεσιών. Ωραία. Λοιπόν, και διαπιστώνεται αυτή η δυσκολία στην λειτουργία τους. Ακριβώς. Ναι.
Βλέπουμε, αν θέλετε λίγο περισσότερα στοιχεία, βλέπουμε ότι προφανώς ο τουρισμός έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά βλέπουμε και διάφορες άλλες τομείς δραστηριότητας όπου δυσκολεύονται πάρα πολύ. Λειτουργήσε δηλαδή ως ανάχωμα, θέλετε να πείτε, ο τουρισμός. Προφανώς ναι. Αυτό συμβαίνει. Όμως παρόλα αυτά και εκεί έχουμε προβλήματα, παρουσιάζονται προβλήματα όπως η εξέβρεση δυναμικού και είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε έντονα χθες στην εκδήλωσή μας. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις πλέον είναι η εξέβρεση εργατικού δυναμικού, η στελέχωση των επιχειρήσεων. Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα τοπικό, είναι θέμα πανελλαδικό, είναι θέμα κεντρικό, διότι θα πρέπει να δίδονται και τα κίνητρα επιδότηση της εργασίας για να μπορεί ο άλλος να δουλεύει, να μπορεί να έχει ένα υπάλληλο και ένας εργαζόμενος να μπορεί να ζήσει με αυτά τα οποία παίρνει, γιατί ξέρουμε ποιες είναι και οι δυσκολίες και οι δυστοκίες της αγοράς εργασίας, κύριε Φλώρο. Ακριβώς έτσι είναι. Αναφορικά με αυτό το πρόβλημα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες, όπως είπα, είναι στο εργατικό δυναμικό, είναι και στους πολιτές και μετά ακολουθεί το τεχνικό προσωπικό και οι λογιστές. Απλά σας λέω κάποια αποτελέσματα που αποτυπώθηκαν στην έρευνα. Γενικά, πάντως, οι μεγαλύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι η αύξηση της ενέργειας, καθώς και το κόστος των πρώτων υλών, ενώ θεωρούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει να υπάρχει αβεβαιότητα και υπάρχει θα λέγαμε μια ανησυχία για το μέλλον. Συνεχίζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, θεωρούμε ότι αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις είναι χρηματοδότηση, επιπλέον χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου. Θέτουν ως προτεραιότητα, θα λέγαμε, τις επιχορηγήσεις και την επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Επιθυμούν μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μέτρα στήριξης, επιπλέον μέτρα στήριξης, φορολογικά μέτρα κλπ. Και προφανώς, αναφέρονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες και επίσης προφανώς θέλουν να έχουν μεγαλύτερη βοήθεια τόσο από τα επιμελητήρια όσο και τα πανεπιστήμια. Νομίζω και τα επιμελητήρια και τα πανεπιστήμια θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω σεμιναρίων, συμβουλευτικής αλλά και έρευνας και καινοτομίας. Προφανώς και οι τράπεζες. Είναι και αυτό που θα ήθελα να πω. Και βλέπουμε και το ρόλο της τράπεζας. Οι τράπεζες πλέον πρέπει να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να αναπτυχθούν μέσω ευκολίας σε δανεισμό και μέσω άλλων προγραμμάτων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Το ίδιο παρουσιάζεται σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέβρεση εργατικού δυναμικού ακόμα και σε επιχειρήσεις που έγινε η έρευνα πάνω στον τουρισμό, το ίδιο μέγεθος, το ίδιο πρόβλημα. Όπως σας είπα, όπως σας ανέφερα και χθες συζητήθηκε έντονα, ακόμα και ο τουρισμός αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Αποτυπώνεται αυτό. Προφανώς ο βαθμός δυσκολίας είναι διαφορετικός στην έβρεση δυναμικού, εργατικού δυναμικού και σε διαφορετικούς τομείς, αλλά ναι, υπάρχει πρόβλημα και ακόμα και στον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε ότι ξεπέρασε και το 2019. Αυτή η έρευνα απλά αποτυπώνει τα προβλήματα και ένα από το βασικό πρόβλημα που βλέπουμε, η εξέβρεση του προσωπικού, αφορά το σύνολο, άρα και τον τουρισμό. Για όλα τα παραπάνω τα οποία καταγράφονται ως προβλήματα από τους επιχειρηματίες, τα οποία κουβεντιάζονται και έχουν κουβεντιαστεί πάμπολες φορές και από τα θεσμικά τους όργανα και επίσης από την πλευρά των εργαζομένων και τα εργατικά κέντρα, πραγματικά θα πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις από την Νέα Πολιτεία, έτσι ώστε να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος στην αγορά εργασίας. Δεν έχω τι άλλο να πω και για την ανάπτυξη των ιδίων των επιχειρήσεων, για να υπάρχουν και τα δύο, να υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που να είναι σε λειτουργία, να υπάρχουν και οι εργαζόμενοι, γιατί το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο, κύριε Φλώρο. Ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω ότι από την έρευνα αυτή μία λύση που μπορούμε να προτείνουμε, αυτό που αν θέλετε προκύπτει, είναι ότι πρέπει να κινηθούμε όλοι προς αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η Κρήτη έχει πάρα πολλά προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα και πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς η μείωση φορολογίας είναι σημαντική, αλλά και η ευκολία σε δανεισμό σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες.
να αναπτυχθούν γρήγορα, να περάσουν στη τροχή ανάπτυξης. Και θεωρούμε ότι μέσω των επενδύσεων αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Άρα η επόμενη πενταετία είναι πολύ σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Οι επιχειρήσεις Κρήτης πρέπει να γίνουν βιώσιμες, να παρθούν επιπλέον μέτρα στήριξης και στη συνέχεια προφανώς θα μιλάμε για ανάπτυξη. Ξέρετε κάτι, η οικονομική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη σημαίνει βιωσιμότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων. Προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες και αυτό είναι υπέρ και των εργαζομένων. Άρα, αν θέλετε, αν έχουμε σαν παράδειγμα τον τουρισμό, ο τουρισμός της Κρήτης είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο γιατί είναι και ποιοτικός. Άρα και όλοι οι άλλες δραστηριότητες των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς πρέπει να είναι ποιοτική δραστηριότητα, να φέρουν ποιοτικό αποτέλεσμα, να προφανώς θα πρέπει να στηριχθούν από την πολιτεία, να έρθουν επενδύσεις, να αυξηθούν εξαγωγές και έτσι θα έρθει και η ανάπτυξη. Ούτως ή άλλως, κύριε Φλόρο, είναι κανόνα στην ζωή μας. Με αυτόν μεγαλώσαμε και με αυτό μεγαλώσανε και οι προηγούμενες γενιές και το περάσαμε και το μάθαμε. Μας το περάσανε και το μάθαμε. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή και ονοείτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ να πω, αν επιτρέπετε, ότι σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας και στο επιμελητήριο Λασιθίου. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Θα τα σχολιάσουν τόσο ο κύριος Προκοπάκης, CEO της εταιρείας ΤΕΚΕ, όσο ο κύριος Μακρινάκης, επιχειρηματίας, συνδιοκτήτης Αγρότικα ΟΜΕ. Και θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Λασιθίου, ο κύριος Χαριτάκης, και φυσικά ο πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος Ανατολικής Κρήτης, κύριος Οικονομάκης. Άρα σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984.